Public School. Βρισκόμαστε στη ραψοδία ε και συγκεκριμένα στην ενότητα 7. Θα δούμε τώρα μαζί την ερώτηση 3 που στο βιβλίο μας βρίσκεται στη σελίδα 56. Ποια στοιχεία συνθέτουν το περιβάλλον της Καλυψός, το εσωτερικό της σπηλιάς και το εξωτερικό του νησιού στους στίχους 66 έως 82 και τι είδους εικόνες προβάλλουν. Παραδείγματος χάρη, Μοσκοβόλα και το νησί είναι οσφρητική εικόνα. Επομένως, βρισκόμαστε στο περιβάλλον της νεράιδας Καλυψός. Θέλουμε να δούμε πώς είναι το εσωτερικό της σπηλιάς, πώς είναι το εξωτερικό του νησιού, δηλαδή πώς είναι μέσα η σπηλιά και πώς είναι το νησί γύρω-γύρω. Αυτό θα το δούμε στους στίχους που μας λέει η άσκηση, 66 έως 82. Όμως δεν θα τελειώσουμε εκεί. Θέλουμε να δούμε και τι είδους εικόνες προβάλλουν, δηλαδή τι εικόνες δημιουργούνται στο μυαλό μας διαβάζοντας τους στίχους αυτούς. Για παράδειγμα, όταν μας λέει «Μοσκοβόλα για το νησί» είναι οσφρητική εικόνα. Αφού μοσχοβολάει, το μυρίζουμε. Επομένως, έχει να κάνει με την όσφρησή μας. Ας ξεκινήσουμε όμως από το εσωτερικό της σπηλιάς, δηλαδή πώς ήταν μέσα η σπηλιά. Αν πάμε στο κείμενό μας, θα δούμε ότι η σπηλιά ήταν ευρύχωρη, άνετη μέσα. Εκεί πέρα βρισκόταν μια φωτιά μεγάλη και εγόταν ο κέδρος, ο καλόσχιστος και η θούγια. Μέσα εκεί βρισκόταν η Καλυψό να τραγουδά με την ωραία φωνή της, υφαίνοντας στον αργαλιό. Ο αργαλιός είχε χρυσή σαΐτα. Επομένως, μέχρι στιγμής έχουμε δει πώς είναι το εσωτερικό της σπηλιάς. Στη συνέχεια μας αναφέρει ο ποιητής πώς ήταν γύρω το νησί. Μας λέει γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες, σκλήθρες, κυπαρίσια που όλα μύριζαν φυσικά υπέροχα. Υπήρχαν επίσης πουλιά που κάθονταν πάνω στα κλαδιά, ήταν γεράκια, κουκουβάγες, θαλασσινές κουρούνες. Μπροστά επίσης υπήρχε μία καρπερή κλιματαριά, η οποία ήταν γεμάτη με σταφύλια. Επίσης υπήρχαν και 4 κρίνες στη σειρά, οι οποίες έτρεχαν γάργαρο νερό. Και στις δύο πλευρές λιβάδια με βιολέτες και άγρια σέλινα. Επομένως, αυτά είναι μάλλον τα στοιχεία που μας αναφέρει για το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή πώς ήταν έξω από τη σπηλιά, πώς ήταν στο νησί. Τι άλλο θέλουμε να δούμε όμως. Είδαμε το εσωτερικό της σπηλιάς, είδαμε το εξωτερικό του νησιού. Θέλουμε να δούμε τις εικόνες που προβάλλουν. Εδώ συγκρατούμε στο μυαλό μας ότι οι εικόνες μπορεί να είναι οπτικές, δηλαδή αυτές που είναι σαν να τις βλέπουμε. Για παράδειγμα, από αυτά που είδαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οπτική εικόνα είναι η φωτιά στο τζάκι. Είναι σαν να τη βλέπουμε δηλαδή τη φωτιά. Η νεράιδα, η Καλυψό, που υφαίνει στον αργαλιό. Επίσης, όπως είδαμε, το πυκνό δάσος.
Εκεί είδαμε και τα πουλιά. Τα γάργαρα νερά επίσης. Είναι δηλαδή εικόνες που μας δημιουργούνται στο μυαλό. Είναι σαν να τις βλέπουμε καθώς διαβάζουμε το κείμενό μας. Και λιβάδια είδαμε. Εκτός λοιπόν από οπτικές εικόνες, έχουμε και ακουστικές. Δηλαδή εικόνες που είναι σαν να τις ακούμε. Για παράδειγμα, το τραγούδι της Νεράιδας. Μας έλεγε στο κείμενο ότι η Νεράιδα, η Καλυψό, τραγουδούσε μέσα στη σπηλιά. Ο ήχος του νερού στις κρίνες. Δημιουργείται δηλαδή στο μυαλό μας ο ήχος του νερού όπως τρέχει από τις κρίνες. Εκτός όμως από οπτικές και ακουστικές εικόνες, όπως είδαμε και στην άσκηση, στην εκφώνηση, είναι και οσφρητικές. Συγγνώμη. Οσφρητικές εικόνες λοιπόν, που έχουν να κάνουν με την όσφρησή μας, όπως για παράδειγμα η μυρωδιά, του κέδρου και της θούγιας. Που καίγονταν όπως είδαμε στο τζάκι. Άρα οι εικόνες που προβάλλουν έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις μας. Είναι οπτικές, δηλαδή είναι σαν να τις βλέπουμε, όπως η φωτιά στο τζάκι, η νεράιδα που υφαίνει στον αργαλιό, το πυκνό το δάσος, τα πουλιά που κάθονταν στα κλαδιά, τα γάργαρα νερά που έτρεχαν από τις κρίνες, τα λιβάδια, αλλά και ακουστικές, δηλαδή σαν να τις ακούμε, όπως είναι το τραγούδι της νεράιδας. Της νεραϊδάς, ας το διορθώσουμε. Ο ήχος του νερού που τρέχει από τις κρίνες. Αλλά και ως φρυτικές, σαν να μυρίζουμε την μυρωδιά από το κέντρο και τη θούγια που καίγονται στο τζάκι. Και ας δούμε άλλη μία φορά το εσωτερικό της σπηλιάς και το εξωτερικό του νησιού. Είδαμε ότι μέσα η σπηλιά είναι ευρύχωρη, ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εκεί, ότι μέσα βρισκόταν η καλύκομη νεράιδα, δηλαδή η Καλυψό, ύφαινε στον αργαλιό και παράλληλα καιγόταν ο κέδρος και η θούγια στη μεγάλη φωτιά. Στο εξωτερικό του νησιού είδαμε ότι υπήρχε ένα δάσος με λεύκες, κλήθρες, κυπαρίσια που μοσχοβολούσαν. Τα πουλιά κάθονταν πάνω στα κλαδιά. Επίσης, μπροστά στη σπηλιά υπήρχε μια κλιματαριά γεμάτη σταφύλια, ήταν δηλαδή καρπερί. Υπήρχαν 4 κρίνες στη σειρά που έτρεχαν γάργαρο νερό και λιβάδια με βιολέτες και σέλινα. Οι εικόνες λοιπόν που μας δημιουργούνται στο μυαλό είναι και οπτικές και ακουστικές και οσφρητικές.